Στην έγκαιρη επικυρωποίηση και στη δημιουργία μητρών ευπαθών ομάδων πολιτών, προχώρησε ο Δήμος Αλεξανδρούπολης σε περίπτωση εφαρμογής του μέτρου προληπτικής και οργανωμένης απομάκρυνσης για λόγους προστασίας από δασικές πυρκαγιές. Στο πλαίσιο της προστασίας της ζωής και της υγείας όλων των πολιτών, ο Δήμος για άλλη μια φορά προσπαθεί να είναι έτοιμος σε οποιαδήποτε συγκυρία βρεθεί, προνοώντας για τους πολίτες που βρίσκονται σε ευπαθείς ομάδες. Υπήρχε οργανωμένη διαχείριση των ευπαθών ομάδων, των ευάλωτων ομάδων, όπως πολύ σωστά είπατε. Δεν το λέω πολιτών, το λέω κατοίκων Αλεξανδρούπολης, διότι δεν είναι μονάχα οι δημότες και οι πολίτες που θα κινδυνεύσουν σε μια ενδεχόμενη πυρκαγιά. Είναι όλοι οι κάτοικοι της Αλεξανδρούπολης, αυτοί που είτε έχουν μια προσωρινή διαμονή, είτε είναι μόνιμοι κάτοικοι και απλά δεν έχουν ακόμη δημογραφηθεί στο Δήμο της πόλης μας. Αυτό το Μητρό γίνεται στα πλαίσια της ακόμα καλύτερης οργάνωσης. Υπήρχε ήδη τα προηγούμενα χρόνια, λειτουργούσε μέσα στα πλαίσια της πολιτικής προστασίας, στην πολύ καλή και αμοιβαία συνεργασία που είχαμε με τους πρόεδρους των κοινοτήτων. Είχαμε κάθε χρόνο, κατά την έναρξη τόσο της περίοδου που φοβόμαστε και προσέχουμε από τις πλημμύρες, αλλά και κατά την έναρξη της περίοδου που φοβόμαστε και προσέχουμε από τις πυρκαγιές, την επικαιροποίηση όλων αυτών των ληστών, των κατηγοριών, των ανθρώπων που όταν θα κινδυνεύσουν θα πρέπει άμεσα και κατά προτεραιότητα να τους παρέχουμε βοήθεια. Η εφαρμογή των οδηγιών για την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση από εξελισσόμενη επικείμενη καταστροφή εξαιτίας δασικών πυρκαγιών είναι πολύ σημαντική για όλους. Ότι δεν είναι μονάχα να στείλουμε ένα μήνυμα ή ένα ηχητικό μήνυμα ή ένα γραπτό μήνυμα και να τους προειδοποιήσουμε, θα πρέπει να ξέρουμε αν μπορούν να το διαβάσουν, αν μπορούν να ακούσουν, αν μπορούν να διαβάσουν ή να ακούσουν και να αντιληφθούν το περιεχόμενο του μηνύματος. Θυμάμαι στις πρώτες πλημμύρες που κληθήκαμε να διαχειριστούμε και στην περιοχή του Πόρου, στις Φέρες, υπήρχαν άτομα τα οποία είχαν ψυχικά προβλήματα, ψυχιατρικά για να ακριβολογήσω, των οποίων έπρεπε η διαχείριση να γίνει από άτομα του ενότερου βοηθητικού υποστηρικτικού τους περιβάλλοντος, οπότε γνώριζε εκεί ο πρόεδρος, αμέσως έπεσε το μήνυμα και προσεγγίσαμε τα άτομα αυτά και τον ωφελούμενο, τον άμεσο ωφελούμενο, αλλά και τον βοηθό του, οπότε έγινε η μεταφορά τους αντίστοιχα για την πρόληψη από το πλημμυρικό φαινόμενο, οπότε υπήρχε η άμεση συνδρομή. Δεν είναι όλες γνωστές οι περιπτώσεις, πολλές φορές είναι οι ίδιες οικογένειες ή τα ίδια τα άτομα που δεν θέλουν να δηλωθούν και να κατηγορηθούν. Για το συγκεκριμένο λόγο, ο Δήμος παρακαλεί τους πολίτες που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, αμαία, ηλικιωμένοι, άτομα με κινητικές δυσκολίες κτλ., καθώς και όσοι δεν έχουν τη δυνατότητα αυτοδύναμης μετακίνησης, η προσωπική τους βοηθή ή τα συγγενικά τους πρόσωπα να δηλώσουν αυτά τα άτομα στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου. Βοήθεια στο σπίτι. Είτε είναι άτομα που έχουν δυσκολία στην πρόσβαση και στην κινητικότητα, είναι είτε άτομα που έχουν κινητικά προβλήματα, είτε είναι άτομα που ανήκουν σε κατηγορίες των αμαία, είτε είναι άτομα που έχουν δυσκολία στην αυτοδυναμία μετακίνησης και δεν αναφερόμαστε μονάχα στο να μπορούν να μετακινηθούν λόγω κινητικών εμποδίων και προβλημάτων που υπάρχουν, αλλά να μετακινηθούν και με ιδιότερο μέσο, τροχοφόρο προφανώς μέσο. Οπότε μετά το πέρας της λήξης της προθεσμίας των δηλώσεων αυτών, που ουσιαστικά δεν θα λήξει, διαρκώς θα υπάρχει επικαιροποίηση, θα υπάρχει και αντίστοιχη κατηγοριοποίηση, οπότε αν ποτέ χρειαστεί, που ευχόμαστε να μην χρειαστεί, θα μπορούμε άμεσα, είτε μέσω του δικτύου εθελοντών, είτε μέσω της οργανωμένης συνεργασίας που υπάρχει με τους πρόεδρους των κοινοτήτων και των εκεί τοπικών ομάδων άμεσης παρέμβασης, να παρέχουμε την βοήθεια και οργανωμένα να μεταφέρουμε ή να απομακρύνουμε τα μέλη που ανήκουν σε αυτές τις ευάλωτες και ευπαθείς. Θα πρέπει να δηλωθούν η ακριβής διεύθυνση κατοικίας, η κατηγορία αναπηρίας, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας των προσωπικών βοηθών ή των άμεσα συγγενικών προσώπων. Θέλουμε να δηλωθούν όμως οι συνδημότες μας, τα βασικά στοιχεία πέρα από το ονοματεπώνυμο και την ευάλωτη κατηγορία στην οποία πιθανόν ανήκουν και η οποία είναι ευαίσθητο προσωπικό δεδομένο και το οποίο προφανώς και λόγω της νομοθεσίας αλλά και της ειδικότερης μεταχείρισης θα στεβαστούμε και θα προστατεύσουμε, να δηλώσουν την κατοικία τους, να δηλώσουν αριθμούς τηλεφώνου και κυρίως επικοινωνίες, με ποιον τρόπο μπορούμε να έρθουμε σε επαφή μαζί τους ώστε να τους μεταφέρουμε αν χρειαστεί και κυρίως να μας δηλώσουν και τα άτομα του ευρύτερου υποστηρικτικού τους πλαισίου, προκειμένου και αυτούς να ενημερώσουμε, ώστε απομακρύνοντάς τους από τον τόπο της διαμονής προσωρινής ή της κατοικίας τους, να έχουν έναν επόμενο στάδιο προσωρινής φιλοξενίας που θα είναι στους δικούς τους ανθρώπους.